Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες με θύματα ανυποψία στους πολίτες που βλέπουν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν και τους σκόπους μιας ζωής να εξαφανίζονται. Αυτό αποδεικνύουν και τα δύο τελευταία περιστατικά με θύματα μία από το Ηράκλειο και ένα 52χρονο από το Ρέθυμνο, που συνολικά έχασαν 23.000 ευρώ. 15.000 ευρώ έκαναν φτερά από τον τραπεζικό λογαριασμό 52χρονου, ο οποίο, όπω φέρεται να υποστήριξε στην Ελλάς, έβαλε τους κωδικού σε μια ιστοσελίδα που ο ίδιο αναζήτησε και φαινομενικά ήταν ίδια με τη τραπεζάς του, όμω αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για απάτη. Την ίδια στιγμή, 40χρονη έπεσε θύμα, καθώ επικοινώνησε τους κωδικού τη μέσω τηλεφώνου στο δράστη, που κέρδισε την εμπιστοσύνη τη και έτσι 8.200 ευρώ έκαναν φτερά. Έχουμε σχεδόν καθημερινά και τα σβήνω αμέσω δεν απαντάω σε άγνωστα νούμερα, δεν δίνω στοιχεία προσωπικά, η μπάνικ και τέτοια, αποφεύγω. Περίεργα τηλεφωνήματα από άγνωστους αριθμούς, e-mails με ορθογραφικά λάθη ή και τίποτα ύποπτο, αλλά και μηνύματα από τράπεζες που ζητούν κωδικούς πρόσβασης, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που μπορούν να προδώσουν τους επίδοξους απαταιώνες. Όπως περιγράφουν στο φακό της Κρήτη TV, άτομα που αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για απάτη, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Με είχε πάρει κάποιο τηλέφωνο, μου έκανε ό,τι ήταν ο γιο μου. Ευτυχώ δεν είχα γιο και τον κατάλαβα. Αλλά με τον τρόπο που μιλούσε, θα νόμιζα πω ήταν ο γιο ο μου. Θα νόμιζα ότι ήταν ο γιο μου. Πήρε τηλέφωνο και λέει: ε, Έλα, είμαι στο νοσοκομείο. Κάτι τέτοιο. Ότι είναι γνωστή από τα παιδιά αλλά δεν έπεσα μέσα, γιατί θα πρέπει να με έχουν ειδοποιήσει τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά στόχοι κυμαίνονται από λίγες δεκάδες ευρώ μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες και οι πολίτες είναι απαραίτητο να είναι προσεκτικοί. Περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς διαδικτυακές αγορές και τους τρόπους προστασίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της διεύθυνση δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ενημέρωση είναι ότι το καλύτερο. είναι όλοι καχύποπτοι και όταν βλέπουν ορθογραφικά λάθη και ε, παράξενη γλώσσα να μην εμπιστεύονται.